Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Έχουμε αρκετά θέματα μέχρι να κλείσει η εκπομπή μας. Θα πάμε αμέσως τώρα στην αίθουσα σύνταξης, προκειμένου η Στελίνα η Μαργαριτίδου, καλησπέρα Στελίνα, να μας δώσει ό,τι νεότερο έχουμε από την ιστορία των τζιχαντιστών και της τρομοκρατικής απειλής που επικάθεται δυστυχώς πάνω από όλη την πολιτισμένη Ευρώπη. Είναι μια κατάσταση με την οποία δυστυχώς ή ευτυχώς θα πρέπει μάλλον να συνηθίσουμε να ζούμε μαζί της. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, Στελίνα, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου γνώμη. Ναι. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο ίδιος ο φόβος, λένε, και αυτό από ό,τι φαίνεται σταθεί, καθώς 10 ημέρες μετά την πολύ νεκρή τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι, όλη η Ευρώπη, δεν υπερβολή να το πούμε αυτό, βρίσκεται σε ύψιστη ετοιμότητα. Στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα στις Βρυξέλλες, από την περασμένη Παρασκευή έχει σημάνει συναγερμός και η πόλη βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας. Τα μέτρα ασφαλείας, όπως αναφέρει ο τύπος, είναι πρωτοφανή. Ενώ έχει παραλύσει η ζωή στην πόλη, οι δρόμοι έχουν γεμίσει στρατιωτικά οχήματα και πάνωπλους στρατιώτες και αστυνομικούς. Σε πολυσέλιδα ρεπορτάζ, αναλύσεις και άρθρα γνώμης, οι βελγικές εφημερίδες καταγράφουν τις πρωτοφανείς εξελίξεις στις Βρυξέλλες και μεταφέρουν ένα κλίμα φόβου και ανησυχίας, καθώς ο συναγερμός παραμένει στο ανώτατο επίπεδο και συνεχίζονται τα έκτακτα μέτρα ασφάλειας που έλαβε από το Σάββατο η κυβέρνηση του Βελγίου. 5 άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα το πρωί στη διάρκεια νέων αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή των Βρυξελών και της Λιέγης, ανεβάζοντας σε 22 το συνολικό αριθμό των προσαγωγών από το βράδυ της Κυριακής, ενώ φημολογείται πως πρόκειται να ξεκινήσει ευρείας κλίμακας επίθεσης σε βάρος του ISIS τις επόμενες εβδομάδες. Χαρακτηριστικό αυτής της κατάστασης πολιορκίας που έχει δημιουργηθεί στο κέντρο της Ευρώπης είναι και οι αναλύσεις έγκριτων εφημερίδων που εκτιμούν πως για πολύ καιρό η κατάσταση θα παραμείνει τεταμένη. Τώρα, από τις Βρυξέλλες πάμε στο Παρίσι, όπου σήμερα 10 ημέρες μετά την ματωμένη Παρασκευή. Πριν πας στο Παρίσι όμως, επίτρεψέ μου, πριν πας στο Παρίσι, να πούμε ότι από το βίντεο που μας ετοίμασες, υπάρχει μία εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική. Είναι αυτή ακριβώς εδώ η εικόνα. Είναι ένας πλανώδιος οργανοπαίχτης, βιολοντσέλο παίζει, και είναι δίπλα από ένα τεθωρακισμένο όχημα. Και αυτό κυκλοφορεί εδώ και λίγη ώρα στο διαδίκτυο ως μία εικόνα που αποτυπώνει το διχασμό της δυτικής κοινωνίας. Δηλαδή, από τη μία είναι ο πολιτισμός, το βιολοντσέλο που παίζει στο δρόμο, και από την άλλη είναι ότι αυτός αναγκάζεται να παίζει δίπλα από ένα τεθωρακισμένο όχημα. Νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα, Στέλινα, έτσι. Και να πούμε, αν μου επιτρέπεις, το είπαμε και προηγουμένως, οι Βρυξέλλες δεν είναι και μία τυχαία πόλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Η πρωτεύουσα. Είναι πρωτεύουσα. Το πολιτικό κέντρο των αποφάσεων για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασφαλώς. Για πες μας για το Παρίσι τώρα. Από τις Βρυξέλλες πάμε στο Παρίσι. Μετράμε τώρα 10 ημέρες μετά την ματωμένη Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καταγράφουν σημαντική αύξηση. Αυτό τώρα είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Περιστατικών βίας με θύματα μουσουλμάνους σε ολόκληρη τη Γαλλία. Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ισλαμοφοβίας, μια οργάνωση που συνδέεται με το επίσημο Συμβούλιο Μουσουλμανικής Πίστης της Γαλλίας, ανέφερε 32 περιστατικά αντιμουσουλμανικής βίας στη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Υποκανονικές συνθήκες, λένε οι άνθρωποι του παρατηρητήριου, καταγράφονται 4 με 5 καταγγελίες μουσουλμάνων. Τώρα έχουν αυξηθεί τα περιστατικά, είμαστε στα 29. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και τον Ιανουάριο, όταν μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Σαλίχ Εμπντό και ένα εβραϊκό σούπερ μάρκετ καταγράφηκαν 178 περιστατικά βίας ενάντια σε μουσουλμάνους μέσα σε έναν μόλις μήνα. Να πούμε ότι η Γαλλία έχει τη μεγαλύτερη κοινότητα μουσουλμάνων στην Ευρώπη, που φτάνει τα 5 εκατομμύρια και αποτελεί το 8% του πληθυσμού. Έχουν μάλιστα εκφραστεί φόβοι ότι οι επιθέσεις θα αυξηθούν στο μέλλον, καθώς το αιματοκύλισμα στο Παρίσι ενθάρρυνε, όπως έχουμε δει και σε βίντεο το τελευταίο διάστημα, υπερεθνικιστικές ομάδες, την άκρα δεξιά και ρατσιστές. Αυτά συμβαίνουν τώρα στο Παρίσι. Να πάμε και κάπου αλλού τώρα, να πάμε και στην Ελλάδα, όπου έχουμε τις δηλώσεις σήμερα του αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Τόσκα, ο οποίος παραδέχθηκε ότι δύο άτομα, τα οποία εμπλέκονται άμεσα με την τρομοκρατική ενέργεια την περασμένη Παρασκευή στο Παρίσι, έχουν περάσει από ελληνικό έδαφος, έχουν περάσει από την Λέρο στις αρχές Οκτωβρίου. Αυτά είπε ο κύριος Τόσκας, απαντώντας σε αναφορές του ελληνικού και ξένου τύπου. Παραδέχτηκε πως μιλάμε για δύο άτομα που εμπλέκονται στην αιματηρή τρομοκρατική επίθεση. Βέβαια, είπε, μέσα στις 500.000 που περνάνε, τα δύο άτομα δεν είναι τίποτε.
Μόνο δύο περιστατικά. Γι' αυτά είπε ο κύριος Τόσκας, υπάρχει συνεργασία με τις γαλλικές αρχές, υπήρξε συνεργασία. Υποστήριξε ακόμη πως η Ελλάδα στην παρούσα φάση, είναι μια ασφαλής χώρα, αλλά οφείλει με διαρκή αγώνων να διαφυλάξει περαιτέρω την ασφάλειά της. Μάλλον έχουν σημασία αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Τόσκα. Ο κύριος Τόσκας λοιπόν συνέστησε να διατηρηθούν ισορροπίες στα μέτρα που παίρνουμε, γιατί και η τρομοϊστερία από την πλευρά της κάνει κακό. Άλλωστε, όπως είπε, στην Ελλάδα δεν έχουμε μεγάλες περιοχές που θα μπορούσαν να διαταράξουν την κοινωνική συνοχή. Μεγάλες περιοχές με μειονότητες. Σχετικά με χώρες όπως τα Σκόπια, που μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι κλείνουν τα σύνορά τους, ο κύριος Νίκος Τόσκας σημείωσε ότι υπάρχει πράγματι πρόβλημα και ότι είναι μεγάλος κίνδυνος να κλειστούν σαν σκαντζόχυροι διάφορες χώρες και να αρχίσουν να φτιάχνουν φράχτες σε μεγαλύτερο βαθμό. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τόσκα, ο οποίος παίρνει μεν αποστάσεις, όμως να το κρατήσουμε αυτό. Προς το παρόν είμαστε μια ασφαλής χώρα. Θα πρέπει όμως να συνεχίσουμε να κάνουμε προσπάθειες για να συμβαίνει αυτό. Οι δύο τσεχαντιστές που, όπως παραδέχθηκε ο κύριος Τόσκας, περάσαν από τη Λέρο, μπήκαν στην Ευρώπη δηλαδή από τη Λέρο, είχαν πλαστά συριακά διαβατήρια μαζί τους, έτσι. Νομίζω ότι αυτό ήταν. Αυτό έχει λεχθεί μέχρι τώρα, έτσι. Δεν έχουμε παραπάνω πληροφορίες για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν φυσικά να ελέγξουν ή κατά πόσο θα μπορούσαν οι ελληνικές αρχές να ελέγξουν ότι αυτά τα συγκεκριμένα διαβατήρια ήταν πλαστά. Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία με το δεδομένο ότι στη χώρα μπαίνουν 7-8 χιλιάδες άνθρωποι την ημέρα, έτσι, και σε αυτούς πρέπει να γίνει έλεγχος, μάλλον λίγο δύσκολο πράγμα. Έχουν δηλώσει οι ελληνικές αρχές ότι αδυνατούν να κάνουν περαιτέρω ταυτοποίηση και παραπάνω ελέγχους, διότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που έρχονται στη χώρα μας και δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υπογωμές. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, αν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρήσει σωστό ότι θα πρέπει να δημιουργήσουν οι κατάλληλες υπογωμές ώστε να γίνεται ενδελεχής έλεγχος εδώ πέρα και αν στο μεταξύ κλείσουν και τα σύνορα, γιατί μέχρι τώρα έχουμε ένα μονοπάτι που φτάνουν αυτοί οι άνθρωποι στην καρδιά της Ευρώπης. Αν αυτό το μονοπάτι λοιπόν πάψει να υφίσταται, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη δική μας περιοχή. Μάλιστα, που είναι τώρα διέλευση. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Σοβαρότατα ζητήματα αφορούν το προσφυγικό. Στη διάρκεια της εβδομάδας θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αναλυτικότερες συζητήσεις για το θέμα αυτό, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι οι τζιχαντιστές, όλοι τουλάχιστον αυτοί που έχουν ταυτοποιηθεί, είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Γαλλία. Δεν είναι δηλαδή κάποιοι ημιάγριοι από τη Συρία ή το Αφγανιστάν ή το Ιράκ. Το γεγονός ότι πέρασαν από την Ελλάδα και μπήκαν στην Ευρώπη μέσα από τη Λέρο. Το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει ισλαμοφοβία και έχουν πολλαπλασιαστεί τα χτυπήματα εναντίον μουσουλμάνων στη Γαλλία, είναι νομίζω θέματα τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον ως προς το περιεχόμενό τους και εμείς εδώ σαν εκπομπή είμαστε δεσμευμένοι στο να τα ψάχνουμε αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα. Όπως ακριβώς θα κάνουμε και αμέσως τώρα, υποδεχόμενοι στο στούντιο τον κύριο Μουτσιάνο, ο οποίος είναι από την Πανελλήνια Ομοσπονδία, πρόεδρος αν δεν κάνω λάθος, την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Σαρακατσάνων. Το λέω καλά, κύριε Μουτσιάνα? Ναι, καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Εμείς έχουμε πει ότι έχουμε μια ευαισθησία σε θέματα που αφορούν έτσι, την ελληνική παράδοση, την ελληνική λαογραφία και όλα τα εθνικοτοπικά σωματεία, γιατί πιστεύουμε ότι πραγματικά αυτές οι δράσεις, αυτή η δραστηριότητα βοηθούν πάρα πολύ τον πολίτη, τον απλό Έλληνα πολίτη, να στέκεται λίγο πιο όρθιος στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα. Εσείς είχατε μια εκδήλωση το Σάββατο, παρουσιάσατε έτσι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για την ιστορία των Σαρακατσάνων, έτσι. Έτσι ακριβώς. Να πάω λίγο αντίστροφα. Φεύγοντας οι εκατοντάδες συμπολίτες μας από το Πολεμικό Μουσείο, είχαν πραγματικά μια εθνική έπαρση με τη λογική ότι γνώρισαν τι πρόσφεραν κάποιοι άνθρωποι αγωνιζόμενοι για αρχές, αξίες και άειλα αγαθά. Αυτή είναι η παράδοσή μας και εμείς το λέμε οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την παράδοση. Πιστεύουμε ότι είναι το αντίδοτο σήμερα στην μεγάλη κρίση που έχουμε την ανθρωπιστική. Διότι είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται πολύ χρήμα,
χρειάζεται μόνο διάθεση, χρειάζεται να έχουμε τα ερεθίσματα και να μπορέσουμε να πιάνουμε αυτές τις ευαισθησίες που ουσιαστικά σημαίνουν Ελλάδα. Η εκδήλωση που κάναμε στο Πολεμικό Μουσείο, και δεν την κάναμε τυχαία, την κάναμε 21 Νοεμβρίου, που είναι η ημέρα των ενόπλων δυνάμεων και τα εισόδια της Θεοτόκου, πραγματικά ήταν ένα θέμα η εισφορά των Σαρακατσάνων στους αγώνες του έθνους. Ανέδειξαν οι ομιλητές μας μέσα από αυτήν την εκπληκτική εκδήλωση ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από ιδάλματα, έχει ανάγκη από ανθρώπους που είναι πρότυπα. Άνθρωποι, Έλληνες, συνέλληνες, οι οποίοι έχουν θυσιάσει ότι το πιο το καλύτερο αγαθό που είχαν την υγεία τους, τη ζωή τους μάλλον, για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι και να απολαμβάνουμε τη σημερινή... Ποιος το έχει γράψει το βιβλίο αυτό? Το βιβλίο το έχει γράψει ο κύριος Ιωάννης Κοτσοκώστας, ιστοριοδίφης, ο οποίος πάνω από 35 με 40 χρόνια ασχολήθηκε με την έρευνα για τους Σαρακατσάνους και έχει μία ιδιαιτερότητα το βιβλίο αυτό. Δεν ασχολείται μόνο με τα πρωτοκλασσά τα στελέχη, δηλαδή τους στρατηγούς. Αναφέρει τους πάντες οι οποίοι συμμετείχαν στους αγώνες του έθνους προεπαναστατικά, επαναστατικά, στο Μακεδονικό αγώνα και στη νεότερη ιστορία. Και αυτό είναι ένα μνημείο για όλους αυτούς, όπως είπα προηγουμένως, οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους, έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Μας το παραχώρησε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσάνων, εμείς το εκδώσαμε, το παρουσιάσαμε και πραγματικά νιώσαμε μια μεγάλη ευχαρίστηση γιατί ο κόσμος ανταποκρίθηκε και ένιωσε, όπως σας είπα. Τι περιλαμβάνει Έλληνες. Το βιβλίο αυτό? Το βιβλίο περιλαμβάνει μια αναφορά στη συμμετοχή των Σαρακατσάνων στους αγώνες του έθνους. Προεπαναστατικά, επαναστατικά, μετά την Επανάσταση, στους Μακεδονικούς Αγώνες και το 1940. Περιλαμβάνει την ιστορία των ανθρώπων, οι οποίοι κύριοι αυτοί συνέλληνες πολέμησαν για την ελευθερία, πολέμησαν για τα ιδανικά και είχαν όλοι μια κοινή ιδιότητα, ήταν Σαρακατσάνοι στην καταγωγή. Μάλιστα. Δηλαδή, εσείς ως Σαρακατσάνοι μπορούμε να πούμε ότι είχατε μια ιδιαίτερη κατά κάποιο τρόπο δραστηριότητα σε ό,τι αφορά τα κομμάτια του κυρίως εκεί στην Επανάσταση. Επειδή ακριβώς από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, διορθώστε με, οι Σαρακατσάνοι, ιδίως στα προεπαναστατικά χρόνια, ήταν ένα φύλο, μια ράτσα που λέμε, που είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή ζούσαν στα βουνά, άρα αυτό σημαίνει ότι είχαν αναπτύξει μια ξεχωριστή σχέση με τη φύση. Από την άλλη, ο άνθρωπος ο οποίος ζει στη φύση έχει και ιδιαίτερες αντοχές, μπορεί δηλαδή να είναι πιο ικανός σε ό,τι αφορά τις πολεμικές επιχειρήσεις, για παράδειγμα. Άρα, από αυτά τα χαρακτηριστικά της δικής σας της φυλής, της ιδιαίτερης, πιστεύετε ότι προέκυψε και μία μεγαλύτερη δραστηριότητα των Σαρακατσάνων σε ό,τι αφορά τα θέματα της Επανάστασης ή της συμμετοχής σε πολεμικά γεγονότα? Έτσι ακριβώς. Ήταν η φύση της δουλειάς μας. Εμείς ήμασταν σκηνίτες, άνθρωποι που το καλοκαίρι ξεκαλοκαίριαζαν στα ψηλά βουνά, στα άγραφα και σε όλη την νότια πίνδο που έγινε η Επανάσταση του 1921, στα βουνά του Καϊμάξελάν που έγινε ο Μακεδονικός Αγώνας. Άρα, όπως είπατε πολύ σωστά, ήταν τέτοια η μορφή του αγώνα που η δική μας βοήθεια ήταν καθοριστική. Όταν ήρθε ο Παύλος Μελάς πάνω στο Καϊμάξελάν και στα βουνά της Μακεδονίας, εκεί που φιλοξενήθηκε ήταν στα τσελικάτα του Σαρακατσάνου. Ήταν εκεί που έβρισκε αποκούμπι, που έβρισκε πληροφοριοδότες, που έβρισκε τροφή, που έβρισκε λιμέρι, εκεί που μπορούσε να βασιστεί για να μπορέσουν να περπατήσουν πάνω στα ορεινά βουνά. Ήταν τέτοια η μορφή του πολέμου. Ήταν πόλεμος ο κλεφτοπόλεμος. Και ο κλεφτοπόλεμος θέλει ανθρώπους της φύσεως. Θέλει ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν να επιβιώνουν στα δύσκολα. Άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά να έχουν μία σχέση με τη φύση. Ένας εκ των ομιλητών, ο γνωστός κύριος Φράγκος Φραγκούλης, εξήρει τη γενναιότητα των Σαρακατσάνων με τη λογική ότι ήταν, όταν υπηρετούσε στους καταδρομείς, ήταν ίσως από τους καλύτερους στρατεώτες, γιατί είχαν αυτή την εξοικείωση με τη φύση και ήταν σκληροτράχυλοι και φυσικά ήταν και φυσιολάτρες. Εμείς από καταβολής είμαστε άνθρωποι των βουνών, αγαπούμε τη φύση και ως λογικό, όταν ο πόλεμος γίνεται σε αυτή την περιοχή, έχουμε το ηθικό και το πραγματικό πλεονέκτημα. Μάλιστα. Τώρα, ξέρετε κύριε Μουτσιάνα, καμιά φορά μιλάμε για το παρελθόν. Στο παρελθόν και σε διάφορες ιστορικές φάσεις της ελληνικής διαδρομής μπορεί να ήταν εξαιρετικά σημαντικό να πολεμάνε οι Έλληνες.
σε κάποια άλλη φάση τέλος πάντων, θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό για τους Έλληνες να μην πολεμάνε, αλλά να κάνουν κάτι άλλο. Στην εποχή που ζούμε σήμερα, αυτά τα στοιχεία μπορεί να μην παίζουν και τόσο ιδιαίτερο ρόλο. Δηλαδή, σήμερα δεν χρειάζεται ούτε να πολεμήσουμε, ούτε να είμαστε και σκληροτράχυλοι, ούτε να είμαστε και έτσι με τα χαρακτηριστικά του καταδρομέα που είπε και ο κύριος Φράγκος. Όλη αυτή η δραστηριότητα των σωματείων των δικών σας, τι σημαίνει στο σήμερα για τις ανάγκες του σήμερα? Κοιτάξτε, το Μάρτιο στη Λαμία, 4-5-6, κάνουμε το τρίτο παγκόσμιο συνέδριό μας. Σε αυτό το συνέδριο θα αναδείξουμε πώς μπορεί σήμερα οι αρχές και οι αξίες του Σαρακατσάνων να είναι επίκαιρες. Φυσικά τώρα δεν έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε κλεφτοπόλεμο. Έχουμε μια άλλη μορφή πόλεμο που πρέπει όλοι να είμαστε οπλισμένοι. Οι αρχές που είχαν οι Σαρακατσάνοι και ακόμα εμείς επαγγελιζόμαστε, δηλαδή η αλληλεγγύη, η τιμιότητα, η εργατικότητα, η ανθρωπιά, όλα αυτά νομίζω ότι είναι παρακαταθήκη για τους σημερινούς Έλληνες. Εξάλλου, με μεγάλη ευχαρίστηση, διαβάσαμε ένα περιοδικό πριν από περίπου 3 μήνες. Τι λέει το περιοδικό αυτό, μπορώ να πω το όνομά του? Ναι, φυσικά, φυσικά. Είναι το τρίτο μάτι. Αναφέρει σε πρωτοσέλιδο το περιοδικό. Το τσελιγκάτο των Σαρακατσάνων και ο κοινοτισμός του, ιδανικό πολίτευμα για την Ελλάδα. Τι θέλω να πω με αυτό? Όχι ότι θα ξαναγυρίσουμε πίσω στα τσελιγκάτα, αλλά ο κοινοτισμός που είχαν τότε τα τσελιγκάτα δίνει το ερέθισμα σε κάποιους, τώρα στο καταραίων σύστημα που υπάρχει στην Ελλάδα, να ανατρέχουν στην παράδοση πίσω. Όταν λέμε τσελιγκάτο, τι εννοούμε δηλαδή? Τσελιγκάτο, τι εννοούμε? Τότε, γιατί ήμασταν μόνοι απέναντι στη φύση, έπρεπε να είμαστε σε ομάδες και είναι λογικό αυτό. Mm-hmm. Τα σόγια, πατριαρχικές οικογένειες, μαζευόταν όλοι μαζί, αδέρφια, ξαδέρφια. Βάζανε ένα αρχηγό, ο οποίος ήταν ο Τσέλιγκας. Ο Τσέλιγκας τι έκανε? Μάζευε τα κοπάδια όλων, ανάλογα με τον αριθμό των προβάτων που είχε, και κάνανε ένα μεγάλο κοπάδι, ένα κοινοτισμό. Παίρνανε τα θετικά, δηλαδή το γάλα, όλα τα σχετικά, ανεβαίναν την άνοιξη και φεύγανε το φθινόπωρο. Όταν τελείωνε η σεζόν, κάνανε λογαριασμό και λέγανε, π.χ. ο Χρήστος έχει 10 πρόβατα, θα πάρει το 5%. Mm-hmm. Και έτσι, από κοινού δηλαδή. Από κοινού εκμετάλλευση ο κοινοτισμός. Και έτσι, τι χαρακτηριστικά έχει το τελικά του? Η αδύνατη προστατευόταν. Δεν υπήρχε δηλαδή Σαρακατσάνος να πεθάνει στον δρόμο. Γιατί υπήρχε αυτός ο κοινοτισμός. Τα ορφανά δεν τα αφήνανε μόνα τους. Υπήρχε αυτή η αλληλεγγύη, αυτή η ανθρωπιά. Ήταν ένας τρόπος λειτουργίας, όχι, δεν θα έλεγα όπως το κολχόζ, καμιά σχέση. Ήταν ένας συνολικός τρόπος και έτσι μπορούσαν όλοι να έχουν το ρόλο τους. Είναι βασικό αυτό, κύριε Νικολαίδη, και μας εξέπληξε θετικά το άρθρο του κυρίου Πενταρίτσα, γιατί πραγματικά αναλύει στο περιοδικό αυτό πώς μπορεί αυτός ο τρόπος ζωής, ο κοινοτισμός, η συνεκμετάλλευση με αρχές και αξίες, διότι δεν είχαν δικαστήρια τότε. Ο Τσέλιγκας ήταν ο πρώτος των πρώτων. Είχε δηλαδή την αρμοδιότητα να αποδίδει και δικαιοσύνη. Μπράβο, είχε δομή το τσελιγκάτο. Ήταν ο Τσέλιγκας, ήταν η βοηθή του, ήταν άλλοι για τα πρόβατα, άλλοι για τα άλογα, άλλοι για να αρμέγουν. Δηλαδή υπήρχαν κατανομή. Μια κοινωνική οργάνωση. Ναι, mm-hmm. Και όταν δεν μπορούσαν να λύσουν θέμα ο Τσέλιγκας, ο ένας, μαζευόταν οι 5-6 τσελιγκάδες που ήταν στην περιοχή, οι 5-6 προέδροι κοινότητων, να πούμε απλά, και κάνανε ένα συναθικό δικαστήριο όταν ήταν για πολύ σοβαρά θέματα. Θέματα ατιμίας γυναικών, θέμα το αυτό, τότε κάνανε τα συναφικά δικαστήρια. Ο κύριος Πανερίτσας, βλέποντας αυτήν τη δομή του τσελιγκάτου και επειδή καταραίει το σημερινό σύστημα, έχει ένα αξιόλογο άρθρο, το οποίο από τότε που βγήκε στο περιοδικό, αρκετοί μας έχουν πλησιάσει για να γνωρίσουν πώς είναι η δομή του τσελιγκάτου. Πας και μπορούμε σήμερα, όχι φυσικά να κάνουμε τσελιγκάτο, αλλά να κάνουμε ένα σύστημα που να έχει ανθρωπιά, που να έχει κοινωνική δικαιοσύνη, που να μην αφήνει τους ανθρώπους να πεθαίνουν στους δρόμους, να μην ψάχνουν στα σκουπίδια, πραγματικά να δώσει το νόημα αυτό που ρωτήσατε. Δεν στεκόμαστε στο παρελθόν. Απλώς πατάμε στους ώμους για να βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Αυτός είναι ο σκοπός των πολιτιστικών σωματείων, από ό,τι ξέρω, γιατί συνεργαζόμαστε με όλα τα πολιτιστικά σωματεία. Αυτά εμείς θέλουμε να αναδείξουμε. Όχι φυσικά πώς πολεμούσε ο Κατσαντώνης στα άγραφα, αλλά πώς ο Κατσαντώνης άφησε τα υλικά αγαθά και θυσιάστηκε μαζί με όλη του την οικογένεια για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Εναντίον, σήμερα στο δικό μας κοινωνικό σύστημα, οι έχοντες δεν δίνουν για να πολεμήσουν με την καλή έννοια στην κοινωνία. Βγάζουν τα λεφτά τους έξω. Υπάρχει άλλο αξιακό σύστημα, δυστυχώς. Αυτό πάντως που παρατηρούμε
Και οπότε έτσι κάνουμε κάποιο ρεπορτάζ για... Εσείς τώρα μπορεί να είστε στη Σαρακατσάνη, συζητάμε, ξέρω εγώ, με ανθρώπους που είναι στις ποντιακές οργανώσεις ή σε καπαδοκικές οργανώσεις ή σε μικρασιάτικες οργανώσεις κλπ. Αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι εσείς οι άνθρωποι που ασχολείστε με αυτά τα εθνικοτοπικά σωματεία έχετε άλλου είδους ηθικές αντιστάσεις, δηλαδή κρατάτε μέσα σας κάποια στοιχεία τα οποία ιδίως για την νεολαία είναι εξαιρετικά σημαντικά. Δηλαδή κανένα από τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με αυτά τα εθνικοτοπικά σωματεία δεν είναι σήμερα φτερό στον άνεμο, έτσι, απέναντι στα προβλήματα της κοινωνίας, απέναντι σε καταπτώσεις, απέναντι στο περιθώριο. Έχουν έτσι μια ισχυρή προσωπικότητα τα παιδιά αυτά. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Και είναι και μια επιπλέον απάντηση σε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι εμείς, φυσικά εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά, πρέπει οι ίδιοι να είμαστε παράδειγμα. Γιατί η παράδοση είναι βίωμα. Είναι βιωματικό. Ο μικρότερος βλέπει το μεγαλύτερο και το κάνει, γιατί σου λέει, για να το κάνει ο μεγαλύτερος, το κάνει έτσι. Άρα πρέπει οι ίδιοι εμείς να είμαστε πρότυπα αξιακών αρχών. Παρόλα είναι σημαντικό, πιστεύω, ιδίως για τους νέους ανθρώπους να αισθάνονται ότι από κάπου προέρχονται. Ότι δεν είναι σήμερα μόνοι τους έτσι απλές μονάδες, αλλά έχουν μια ιστορία πίσω τους, έχουν μια παράδοση από πίσω τους για το πώς λειτουργούσαν και πώς οργανώνονταν οι πρόγονοί τους, και αυτό νομίζω τους στηρίζει τους ανθρώπους. Είναι μεγάλη υπόθεση. Χθες στην εκδήλωση, κύριε Νικολαίδη, μου έκανε εντύπωση ότι ήρθαν πάρα πολλά παιδιά, φοιτητές, αστείοι περισσότεροι, που δεν κατάγονται από κάπου, αλλά απλώς είναι από αστικές περιοχές, και θαύμαζαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτό το σύστημα. Πριν από μια εβδομάδα, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο κ. Καψάλης, με μια ομάδα, παρουσίασε στα Γιάννηνα ένα βιβλίο, Τα γεωνολογικά δέντρα των Σαρακατσανέων της Ηπείρου. Είναι συγκινητικό. Ψάξαν αυτοί οι άνθρωποι και βρήκαν τις ρίζες τους μέχρι τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά. Και πραγματικά ήταν πολλοί φοιτητές, και ήταν και ξένοι φοιτητές, οι οποίοι λένε ότι τώρα στην Αμερική, που ξέρετε ότι είναι η πρωτεύουσα του καπιταλισμού και του δυτικού τρόπου ζωής, κέντρο, ναι, ψάχνουν να βρούνε, να γίνουν ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά, ούτως ώστε να μπορέσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία να απαντήσουν στα σύγχρονα προβλήματα. Και αυτή είναι η απάντηση σήμερα της παράδοσης. Εγώ μιλάω για τη Σαρακατσάνη και παράδοση. Συνεργαζόμαστε με 11 ομοσπονδίες, εξαιρετικότατα, όλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και τι θέλουμε να κάνουμε όλοι εμείς? Να μπορέσουμε να περάσουμε αυτές τις αρχές και τις αξίες στα νέα τα παιδιά, διότι στα παιδιά που είναι στους συλλόγους, σχεδόν το ποσοστό ναρκωμανών είναι μηδέν. Γιατί τα παιδιά αυτά έχουν ρίζες, βαθιές ρίζες, και μπορούν να αντισταθούν σε όλα τα ξενόφερτα και σε όλα αυτά που είναι εφήμερα και δίνουν μια προσωρινή απάντηση στα προβλήματα. Γι' αυτό φωνάζουμε και στηρίζουμε ειδικά την νεολαία. Έχουμε φοιτητικούς συλλόγους οι οποίοι έχονται όλα τα νέα τα παιδιά σήμερα. Έχουμε μια μεταστροφή στην παράδοση και πραγματικά έχουμε εκπλαγεί θετικά. Χθες στην αίθουσα στο Πολεμικό Μουσείο που κάναμε την εκδήλωση, τα άτομα που ήταν έξω από την εκδήλωση ήταν περισσότερα από ό,τι μέσα. Ένα απίστευτο πράγμα. Και αρκετοί από αυτούς ήταν νεολαίοι, οι οποίοι ήρθαν για να γνωρίσουν μία μορφή αγώνα, δηλαδή οι αγώνες του έθνους, η οποία προφανώς κάτι τους ερέθιζε για να έρθουν εκεί. Ναι, ασφαλώς. Κύριε Μουσιάρα, συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά που κάνατε τον κόπο και ήρθατε. Να δείξουμε και λίγο και το βιβλίο. Το βιβλίο. Το οποίο πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Οι Σαρακατσανοί στους αγώνες του έθνους. Είναι πραγματικά, για όσους ενδιαφέρονται για την παράδοση των Ελλήνων, ένα ντοκουμέντο που μπορούν να λύσουν πολλά θετικά στοιχεία. Ευχαριστούμε θερμά που μας το δείξατε. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς λιγάκι θα μείνουμε στα θέματα της επικαιρότητας. Θα σας παρουσιάσουμε αμέσως τώρα ένα ρεπορτάζ που κάναμε για να δούμε τι συμβαίνει με την υγραηροκίνηση. Κάναμε ένα ρεπορτάζ με ανθρώπους που έχουν κάνει τη συγκεκριμένη μετατροπή στο αυτοκίνητό τους, για να δούμε αν και κατά πόσο πραγματικά τους βοήθησε. Να το δούμε, παρακαλώ. Εάν πραγματικά θέλουμε να καταγράψουμε την αλήθεια, ρωτούμε πάντα τους ανθρώπους που έχουν την ακριβή γνώση. Έτσι, εάν θέλουμε να μάθουμε εάν όντως η υγραεροκίνηση των αυτοκινήτων προσφέρει εξοικονόμηση χρημάτων, τότε ρωτούμε τους οδηγούς που έχουν κάνει τη μετατροπή στα αυτοκίνητά τους. Είστε ικανοποιημένοι από τη χρήση αυτή? Πάρα πολύ. Καμία σχέση με τη βενζίνη. Δηλαδή? Δηλαδή, πολύ λιγότερο το κόστος, βγάζει πολύ περισσότερα χιλιόμετρα. Κανένας φυσικά την εποχή που ζούμε δεν γεμίζει το ρεζερβουάρ με τη βενζίνη, οπότε συμφέρει από όλες τις απόψεις.
Έχετε καιρό που χρησιμοποιείτε το υγραέριο? Ναι, περίπου 2,5 χρόνια περίπου. Είστε ικανοποιημένος? Απόλυτα. Ως προς την οικονομική πλευρά, ότι είναι αρκετά οικονομικό. Δηλαδή, δώστε μας ένα παράδειγμα σε σχέση με την κατανάλωση που είχατε όταν βάλατε βενζίνη. Εγώ έχω μια οφείλεια της τάξης του 40-45%. Έχετε υγραέριο εδώ και αρκετό καιρό? 5 χρόνια. Είστε ικανοποιημένος από τη χρήση? Πολύ, ναι. Για ποιο λόγο? Οικονομία, η απόδοση είναι το ίδιο όπως η βενζίνη. Θέλεις να το δουλέψεις με βενζίνη, πατάς το κουμπάκι και το δουλεύεις με βενζίνη. Το υγραέριο είναι ένα εναλλακτικό καύσιμο που μπορεί, όπως και η βενζίνη, να κινήσει με την ίδια απόδοση το αυτοκίνητό μας. Η κυριότερη διαφορά του όμως με αυτήν είναι ότι κοστίζει τα μισά χρήματα και ότι δεν ρυπαίνει καθόλου το περιβάλλον. Είναι κάτι το οποίο πλέον ο καταναλωτής το γνωρίζει. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που ξεκίνησε η αγορά αεριοκίνησης, γενικά υγραερίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα τα ωφέλη αυτής της μετατροπής του οχήματος να είναι πλέον γνωστά σε όλους. Και αυτή την περίοδο υπάρχει μεγάλη ζήτηση μετατροπής των αυτοκινήτων από βενζινοκίνητα σε υγραεροκίνητα, ακριβώς λόγω της ωφέλειας που αυτή η μετατροπή πάρει. Και επειδή λογικά το ελληνικό νοικοκυριό έχει ζοριστεί τα τελευταία χρόνια, έτσι καλό ένας λόγος παραπάνω. Κάνει αυτή την επένδυση προκειμένου να εξοικονομήσει λειτουργικά έξοδα. Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνει οποιοδήποτε, εφόσον θέλει να εξοικονομήσει, να γλιτώσει κάποια χρήματα από τα μηνιαία του έξοδα, είναι να μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε ένα εναλλακτικό καύσιμο. Εναλλακτικό και όσον αφορά την οικολογία, αλλά κυρίως την τσέπη. Κάθε αυτοκίνητο, ανεξάρτητα από τη μάρκα του, τον κυβισμό του ή τον τύπο του, μπορεί να μετατραπεί από βενζινοκίνητο σε υγραεροκίνητο. Απαιτείται τεχνική εργασία μιας ή το πολύ 2 ημερών και κάποιες διαδικασίες. Η οικονομία του είναι από τα 45 έως 50% εξοικονόμησης στην τσέπη του καταναλωτή, ουσιαστική οικονομία θα έλεγα. Βέβαια αυτό συντελεί σημαντικός παράγοντας το σύστημα υγραεροκίνησης με το οποίο γίνεται εγκατάσταση για να φέρουμε τη μέγιστη απόδοση. Ο εξοπλισμός που θα κάνει το αυτοκίνητό μας να καίει πλέον υγραέριο και όχι βενζίνη αποτελείται από 3 βασικά μέρη. Τη δεξαμενή, δηλαδή το ρεζερβουάρ, τους ψεκαστήρες του κινητήρα με τον εγκέφαλό τους και το κουμπί ελέγχου του συστήματος από τον οδηγό. Φυσικά υπάρχουν όλες οι δικλείδες ασφαλείας. Μέχρι τώρα κανένα ατύχημα με φταίχτη το υγραέριο δεν έχει καταγραφεί. Θέλω να σου δείξω τη δεύτερη βαλβίδα ασφαλείας που τοποθετείται μπροστά στον κινητήρα για την ασφάλεια του οδηγού. Σε περίπτωση που καταλάβει κάποια διαρροή το σύστημα του υγραέριου, αυτομάτως αυτή η βαλβίδα κόβει το υγραέριο και δεν σου επιτρέπει να δουλέψει το υγραέριο στον κινητήρα σου. Άρα δεν υπάρχει και καμία διαρροή. Καμία απολύτως διαρροή. Όλα τα υλικά από το kit, αυτό που τοποθετεί γκάζ Θεοδόρου, το ζάβολι, όλα έχουν την εγγύησή τους, έχουν την αντικατάστασή τους σε πολλά ανταλλακτικά αναλώσιμα και τα οποία ένας πελάτης θα ζητήσει πάντα να έχει το σωστό σέρβις, το σωστό ανταλλακτικό την ώρα που θα το χρειαστεί, ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Το όλο σύστημα το διαχειριζόμαστε εμείς από την καμπίνα του οδηγού, χάρη σε ένα έξυπνο κουμπί που είναι και δείκτης για την ποσότητα του καυσίμου. Ο οποίος μπαίνει σε σημείο να μπορεί ο οδηγός να τον ελέγχει και να μπορεί να το χειριστεί ανά πάσα στιγμή. Να κάνει από μόνος του τη χρήση, είτε θέλει βενζίνα είτε θέλει υγραέριο, να κάνει την επιλογή να το αλλάζει. Όμως το σύστημα αυτό πάντα δουλεύει αυτόματα. Παίρνει με βενζίνα, γυρνάει αυτόματα στο υγραέριο. Εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα ή τελειώσει το υγραέριο, γυρίζει αυτόματα στη βενζίνα από μόνο του. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί από το 1974 η πλέον έμπειρη στην υγραεροκίνηση ελληνική εταιρεία. Η εταιρεία Γκάζ Θεοδόρου προσφέρει συμβουλές αλλά και τεχνικές λύσεις για κάθε περίπτωση. Το βασικότερο πλεονέκτημα για να έρθει κάποιος καταναλωτής στην Γκάζ Θεοδόρου από αυτό το οποίο έχουμε δημιουργήσει εδώ και 5 χρόνια είναι το After Sales Service, γιατί εμείς δεν εγγυούμαστε μόνο για την καλή λειτουργία των εξαρτημάτων αλλά και για την καλή λειτουργία του κινητήρα σε ένα πανελλαδικό δίκτυο υποστηριζόμενο 75 σημείο στην Ελλάδα, έτσι ώστε ο καταναλωτής να έχει σίγουρο το κεφάλι του μετά την εγκατάσταση, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Γκάζ Θεοδόρου που βρίσκονται στην οδό Γιαννιτσών, ακριβώς πίσω από το σταθμό των ΚΤΕΛ, λειτουργεί ολοκληρωμένος σταθμός εξυπηρέτησης με το συνεργείο μετατροπής, τη γραμμή σέρβις αλλά και σταθμός ανεφοδιασμού με πλυντήριο και μινι μάρκετ.
που κάναμε για τα θέματα των αυτοκινήτων. Κλείνουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Δευτερόλεπτα πριν πέσει το σήμα, να πω ότι πριν από λίγο έχουμε την ανακοίνωση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, μία ανακοίνωση μετά τη σημερινή συνεδρίαση του οργάνου για το γνωστό φιάσκο για την χθεσινή διαδικασία που ματαιώθηκε. Να πούμε ότι στην ανακοίνωση αυτή τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής εκφράζουν συγγνώμη στα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους του κόμματος για τα προβλήματα που ανέκυψαν. Αναγνωρίζουν τα μέλη ότι το καθοριστικό εμπόδιο στη διεξαγωγή των χθεσινών εκλογών ήταν τα τεχνικά προβλήματα, τα οποία οφείλονταν στην εταιρεία, η οποία παρά τις διαβεβαιώσεις της προς την Επιτροπή μας, ακόμη και μέχρι το Σάββατο το απόγευμα, δεν ανταποκρίθηκε στις συμβατικές της υποχρεώσεις. Κατά τη σημερινή συνεδρία στα μέλη της ΚΕΦΕ επεσήμαναν αδυναμίας και γι' αυτό το λόγο αποφάσισαν την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του κόμματος αλλά και τη σύσταση επιτροπών παρακολούθησης της εξέλιξης του έργου που με βάση τα χρονοδιαγράμματα θα αναφέρονται συνεχώς στην ΚΕΦΕ. Εκφράστηκε ομόφωνα η βούλησή της να εργαστούν με όλους τους δυνάμεις προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες και μέσα στα επόμενα 24 ώρα να οριστεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Αυτά ως τελευταία εξέλιξη για το θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε και με την είδηση αυτή στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Τις καλύτερες ευχές μας για ένα ευχάριστο απόγευμα και για ένα ακόμα πιο ευχάριστο βράδυ. Να πούμε ότι για λόγους που έχουν να κάνουν με τις προσωπικές μου υποχρεώσεις αύριο και μεθαύριο, Τρίτη και Τετάρτη, δεν θα έχουμε εκπομπή. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί την Πέμπτη στις 5 η ώρα για να δούμε όλες τις ειδήσεις που θα προκύψουν το τρίμερο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό απόγευμα. We'll be right back.